Μετά ήρθανε και φίλοι. Γέμισε το σπίτι, δεν έχω παράπονο. Όχι, μωρέ, αφού σε ένας αγαπάει ο κόσμος. Και οι φίλοι εννοώ, όχι μόνο οι ξένοι. Πες μου κάτι τώρα. Τι θα γίνει. Τι τηλεόραση θα σε δω. Άκουσα, είχες 4,5 προτάσεις. Γέλασα πάρα πολύ. Γιατί σε ξέρω. Και ξέρω ότι. Δεν το λες για πλάκα. Μα αυτή τη μισή θέλω έτσι να σου εξομολογηθώ. Δεν θέλω τώρα. Όχι εδώ, ούτε εγώ. Αλλά αυτή τη μισή θέλω για να καταλάβεις γιατί την είπα μισή. Τηλεόραση δεν ξέρω αν θα κάνω. Έλα τώρα, Ρεζέτα. Σε παρακαλώ. Δεν ξέρω. Καλά τώρα. Θέλεις να κάνω, Βέβαια θέλω να κάνεις και δεν θέλω μόνο εγώ να κάνεις. Το θεωρώ και άδικο να μην κάνεις. Ναι, και εγώ θέλω, αλλά τώρα κοίταξε να δεις. Επειδή κάνω συγκεκριμένα πράγματα. Πολλά τα κάνεις τώρα. Αγάπη μου. Που πρέπει, πραγματικά έπρεπε να σε μετακομίσω να είσαι κοντά μου προς τα πάνω, στα βόρεια μου. Πέφτεις πολύ μακριά να είμαστε κοντά. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα τρώγα και ξύλο φοβάμαι, λέει. Μην τα τζιτζιρίζεις πολύ τα πράγματα. Θα δούμε. Θέλω καμιά φορά να πηγαίνεις κόντρα στον εαυτό σου. Θα πάρω και τη δική σου γνώμη. Την περιμένω πώς και πώς, όπως ξέρεις, και θα δω, θα κινηθώ μετά. Επειδή είμαι σίγουρη ότι έχεις καλές προτάσεις, το θέμα είναι τι είναι αυτό που σου ταιριάζει περισσότερο. Εγώ, επειδή σε ξέρω, ξέρω ότι δεν θες να μπεις μέχρι τώρα στην. Σε εισαγωγικά καθημερινότητα. Όχι. Δεν θέλεις κάτι τέτοιο. Είμαι βέβαια, δεν χρειάζεται να σε ακούσω. Ξέρω τι θέλεις να κάνεις. Λοιπόν, δεν πιστεύω λοιπόν ότι δεν σου έχει προκύψει ούτε ένα κόνσεπτ που να σου κάνει κλικ. Κοίταξε τώρα, πια που μεγάλωσα και λίγο, το καθημερινό είναι πιο απόμακρο ακόμη. Διότι δεν ξέρεις πολύ καλά τι πάει να πει καθημερινό. Βεβαίως. Το ξεκίνησε σε μια ηλικία που ήθελες να δουλέψεις και δεν σε ένοιαζε. Τώρα έχεις κληραγωγηθεί. Εσύ. Κάνεις και άλλα πράγματα, τα οποία δεν θες να τα στερηθείς από τη ζωή σου. Δηλαδή το θέατρο το αγαπάς πολύ. Αν σου προκύψει μια καλή ταινία, θα την κάνεις. Εννοείται. Γι' αυτό. Με ένα καθημερινό θα τα ξεχνάς. Όχι, μόνο αυτά ξεχνάς. Φοβάμαι ότι και κάποια άλλα μπορεί να χρειαστεί να ξεχάσεις. Δηλαδή, ο χρόνος σου είναι πιο περιορισμένος, γιατί και εσύ ίδια θα είσαι πολύ κουρασμένη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Ίσως δεν είναι η ώρα σου τώρα, γιατί προηγούνται τα άλλα που τα θες πιο πολύ. Ίσως στα 60. Σταμάτα, Ρεζέτα.